Αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Αριστείδη, το 15ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που γίνεται σήμερα και αύριο στη Σύρο δεν μου επιτρέπει να είμαι σήμερα μαζί σας και λυπάμαι ειλικρινά γι' αυτό. Και τούτο διότι το έργο αυτό του Αριστείδη Παλτά δεν προσφέρεται απλώς για σκέψη, αλλά επιβάλλει τη σκέψη και τον αναστοχασμό. Αν και φαίνεται να είναι σε απόσταση από τη συγκυρία, συνδέεται άμεσα με το κυβερνητικό εγχείρημα που σήμερα υπηρετούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο από πολλές απόψεις το θεωρητικό υπόβαθρό του. Σας στέλνω ορισμένες σκέψεις που είχα την πρόθεση να μοιραστώ μαζί σας προς κάθε πρόσφορη χρήση. Πρώτο σημείο. Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στα κείμενα του Παλτά είναι η επιμονή του σε έναν αδογμάτιστο τρόπο σκέψης, στην ανάγκη μιας απροκατάληπτης χρήσης διαφορετικών ιδεών και εργαλείων. Η ευρυγόνια, θέαση των θεμάτων, η βαριά και βαθιά βιβλιογραφική ενημέρωση και ευρυμάθεια και το κυριότερο, ο ακυβεμόνευτος στοχασμός, μας δίνουν το πρότυπο ενός διανοούμενου που αρνείται να προκατασκευάσει θεωρητικά σχήματα ως τελικές λύσεις. Προτιμά να θέτει τα ερωτήματα και να διερευνά τις απαντήσεις. Αυτού του είδους η ακυβεμόνευτη σκέψη είναι ένας πλούτος που η αριστερά μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει. Σημείο δεύτερο. Με το παρόν βιβλίο, ο Αριστείδης Παλτάς παρέχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τη διαπλοκή θεωρητικού προβληματισμού και εμπειρικής πολιτικής πρακτικής. Η αριστερή σκέψη, στο βαθμό που λογίζεται ως μια μετασχηματιστική σκέψη, που απεργάζεται και αποσκοπεί στην κοινωνική αλλαγή, παράγει θεωρητικές αφαιρέσεις, οι οποίες γιώνονται στο έδαφος της πράξης, και αντίστροφα, η πολιτική πρακτική νοηματοδοτείται και ανανοηματοδοτείται μέσα από θεωρητικές σχηματοποιήσεις. Όλα τα κείμενα του τόμου διαπνέονται από μια μέρημνα πολιτικής τους αξιοποίησης. Ο γράφων δεν περιορίζεται στο να κατοχυρώσει την επιστημονική αρτιότητα των ιδεών του, αλλά αναρωτιέται και για τις πολιτικές απολύξεις. Υπό αυτή την έννοια, όλα τα κείμενα, άσχετα από το πότε γράφηκαν, διατηρούν μια θεωρητική ζωντάνια, διαπνέονται από έναν πολιτικό παρεμβατισμό, συνιστούν επίκαιρες συμβολές στον αριστερό προβληματισμό. Ταυτόχρονα, λειτουργούν και ως μια ιδιότυπη γενεαλογία ενός αριστερού προτάγματος για τη διεκδίκηση της εξουσίας, όπου φαίνεται ότι για συγκεκριμένες παραδόσεις αριστεράς, αυτό το πρόταγμα δεν ήταν εξαρτημένο από τις περίφημες αντικειμενικές συνθήκες, αλλά μια ρεαλιστική προσδοκία. Σημείο τρίτο. Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης, ο Αριστείδης Παλτάς έχει πλήρη επίγνωση ότι οι αξίες της αριστεράς πρέπει να μετασχηματίζονται σε εφαρμόσιμες πολιτικές και ότι αυτός ο μετασχηματισμός ορίζει έναν χώρο θεωρίας, κοινωνικής δράσης και πολιτικής, όπου και τα τρία αυτά επίπεδα είναι αλληλένδετα, αλλά το καθένα έχει τη δική του σχετική αυτονομία. Ο Αριστείδης Παλτάς δεν είναι απλά ένας αριστερός διανοούμενος. Είχε την υπευθυνότητα για τη συγγραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ένα κεντρικό ρόλο στην ταυτοτική διαμόρφωση του εγχειρήματός μας και των προγραμμάτων του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παλτάς υπηρέτησε και υπηρετεί και τις τρεις αυτές διαστάσεις, ως θεωρητικός, ως συμμέτοχος κοινωνικών και συνδικαλιστικών αγώνων, ως ενεργός στέλεχος της αριστεράς, ως μέλος της κυβέρνησης αριστεράς σε δύο κρίσιμα υπουργεία. Είναι επομένως από τους πλέον ειδικούς για να αναφερθεί σε αυτή τη σύνθετη εμπειρία και να συμβάλλει στη θεωρητική της γενίκευση. Ίσως με το βιβλίο αυτό θέλει να μας υποδείξει τις προϋποθέσεις αλλά και τις απαιτήσεις μιας τέτοιας προσπάθειας. Το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα κείμενα γράφηκαν στην προκυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ μας βοηθά να σκεφτούμε για το ποια θα πρέπει να είναι η θέση της θεωρίας εντός ενός κυβερνητικού εγχειρήματος. Είναι η θεωρητική παραγωγή της περίοδου της αντιπολίτευσης, παρελθούσα και ανεπίκαιρη. Δημιουργεί η κυβερνητική εμπειρία μια νέα αφετηρία για θεωρητικό στοχασμό ή εν τέλει ο θεωρητικός στοχασμός θεωρείται περιττός και αχρίαστος? Ο Αριστείδης Παλτάς αντιλαμβάνεται ότι η κυβερνητική στιγμή δημιουργεί νέες θεωρητικές απαιτήσεις, οι οποίες όμως προστίθενται σε απαιτήσεις που υπήρχαν από πριν. Γι' αυτό και αυτά τα προκυβερνητικά κείμενα δεν είναι παρελθόν, αλλά προαπαιτούμενα για τη νέα προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Θεωρούμε δηλαδή ότι παρότι υποβαλλόμενοι και στους περιορισμούς του τρέχοντος σχετισμού, εξακολουθούμε να κινούμαστε στη τροχιά εκείνων των ιδεών. Αυτές οι θεωρητικές σχηματοποιήσεις εξακολουθούν να κανοναρχούν τη δράση μας. Υπό αυτή την έννοια, η κυβέρνηση δεν συνιστά υπέρβαση της θεωρητικής μας παράδοσης, αλλά εμπλουτισμό της. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής. Στην κυβερνητική φάση, που πράγματι η πίεση της κυρίας υπονομεύει τον όποιο στοχασμό, σε αυτή τη φάση η ενάρχεια της θεωρίας είναι περισσότερο επιβεβλημένη και απαιτητή. Και ως προς αυτόν τον λόγο, σώμα κειμένων του Αριστείδη Παλτά είναι ένας πολύτιμος οδηγός. Σημείο τέταρτο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, υπό τύπο ενός παραδείγματος, αλλά και ως επεξήγηση στα παραπάνω, να σταθώ σε ένα από τα κείμενα του βιβλίου. Στο κείμενο με τίτλο Ιστορικός χρόνος και πολιτική συγκυρία, το οποίο έχει τεράστια επικαιρότητα. Εκεί ο Αριστείδης Παλτάς, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τον Ατουσέ, διακρίνει ανάμεσα σε τρία καθεστώτα χρόνου, το οικονομικό, το ιδεολογικό, το πολιτικό,
τα οποία συγκροτούν το κοινωνικό όρο. Η συσχέτιση ανάμεσα στα διαφορετικά καθεστώτα χρόνου, το καθένα από τα οποία καθορίζεται από τη δική του εσωτερική δυναμική, παράγει τις αντιφάσεις ενός κοινωνικού σχηματισμού. Η στιγμή της συμπίκνωσης των επιμέρους καθεστώτων χρόνου αντιστοιχεί σε μια συγκυρία. Εδώ, ο Αρισίδης Βαλτάς, ακολουθώντας τον Μακιαβέλη και τον Μπουλατσά, επισημαίνει την πρωταρχικότητα της πολιτικής ή αλλιώς του πολιτικού υποκειμένου για τον καθορισμό των περιεχομένων μιας συγκυρίας. Μια συγκυρία μπορεί να είναι πυκνή, όταν οι αντιπαραθέσεις και δυναμικές στην οικονομική και στην ιδεολογική βαθμίδα βρίσκουν πολιτική έκφραση, άρα όταν συμβούν δυναμικές χωρίς πολιτική έκφραση, καθώς και κενή όταν επικρατεί είναι μία. Η διατύπωση ενός πολιτικού προγράμματος από ένα δεδομένο πολιτικό υποκείμενο είναι δυνατό να προκαλέσει μια μετατόπιση από μια ΕΡΕΗ σε μια πυκνή συγκυρία, καθώς δίνει φωνή στις αντιθέσεις και μετατόπιση από μια ΕΡΕΗ στις αντιθέσεις και στα αιτήματα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αριστίδης Βαλτάς αναγνωρίζει ένα κεντρικό ρόλο στο πολιτικό υποκείμενο της αριστεράς, ιδίως ως προς τη μεθόδευση ενός σχεδίου κοινωνικού μετασχηματισμού. Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δηλωτικότατο παράδειγμα. Το εγχείρημα ξεκινά πριν από την κρίση, σε μια ΕΡΕΗ συγκυρία. Το πολιτικό υποκείμενο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει πολιτικά αιτήματα που υπάρχουν σε τμήματα της κοινωνίας. Η έλευση της κρίσης, η άνοδος των κινημάτων ενάντια στη λιτότητα, η κατάρρευση του δικοματισμού βρίσκουν διέξοδο στις εκλογές του 12 διαμέσου της κυβερνητικής ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ. Η μετατόπιση προς την πυκνή συγκυρία ολοκληρώνεται με τις εκλογές του Γενάρη και το δημοψήφισμα του Ιουλίου. Οι διαφορετικές χρονικότητες του οικονομικού, του πολιτικού και του ιδεολογικού φάνηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρώτο εξάμεινο του 2015, όταν είχαμε να διαχειριστούμε ένα ασύμμετρο πόλεμο. Και παρατηρώντας τώρα τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ιταλία και στην Ισπανία, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο διαφορετική φορά θα μπορούσαν να είχαν πάρει τα πράγματα, εάν αυτές συνέπεταν την περίοδο του 2015. Ταυτόχρονα όμως, το ίδιο αυτό γεγονός δείχνει πόσο κρίσιμος είναι ο χρόνος στην πολιτική και πόσο αναγκαίος είναι ο συνυπολογισμός του στη στρατηγική και διτακτική της αριστεράς. Και πόσο αναντικατάστατος τελικά είναι ο ρόλος της αριστεράς ως πολιτικό υποκείμενο στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η μετατόπιση έχει αφήσει πολύτιμες παρακαταθήκες. Και καθήκον μας είναι να μην τις αντιστρέψουμε, να μην οδηγηθούμε και πάλι σε μια ρέση συγκυρία. Σημείο 5. Γνωρίζουμε βέβαια και από τα προηγούμενα έργα ότι η σκέψη του Βαλτά υπερβαίνει τη χρονικότητα της συγκυρίας. Μια κεντρική ιδέα και μέλημά του είναι η επαναθεμελίωση της κομμουνιστικής προοπτικής ως ανθρωπολογικής σταθεράς. Ο κομμουνισμός διερευνάται ως ανάγκη του ανθρώπου και του πολιτισμού. Νομίζω ότι αποτελεί από τις πιο ουσιώδεις συνεισφορές του εν λόγω πονήματος. Η κομμουνιστική προοπτική δεν είναι απλώς η απόλυξη ενός πολιτικού σχεδίου, αλλά μια γενή στάση των κοινωνιών στις οποίες υπάρχουν συνθήκες αδικίας, καταπίεσης, εκμετάλλευσης, υποτέλειας. Δεν επιβάλλεται από επιφωτισμένες πρωτοπορίες, αλλά αντίθετα πηγάζει μέσα από την ίδια την κοινωνική δυναμική. Είναι συνώνυμη της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτόν τον λόγο, η κομμουνιστική προοπτική είναι παρούσα και στις νίκες και στις ήττες, και στην πλημμυρίδα και στην άποτη. Υπό μία έννοια, εδώ ανακάμπτει μια αισιοδοξία στη σκέψη, η οποία μπορεί να στηρίζει και να ενθαρρύνει ποικίλα αριστερά εγχειρήματα σχέτως έκφραση στις δράσεις τους. Επανακάμπτει η ελπίδα ενός άλλου κόσμου που είναι εφικτός και που διεκδικείται από πρόσωπα, συλλογικότητες, πρωτοβουλίες, δράσεις, από τα ονόματα δηλαδή, του κομμουνισμού. Ένα άλλο συναφές μοτίβο που επανακάμπτει στα κείμενα του Αριστίδη Βαλτά είναι η θέση του κομμουνισμού ως επιστημονικής μεθόδου. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Η πολιτική θεωρία στα μυαλά πολλών και ιδίως η πολιτική και κοινωνική θεωρία που έχει μετασχηματιστικές επιδιώξεις, που ανατέμπνει το πολιτικό και κοινωνικό στο πλαίσιο μιας στρατηγικής κοινωνικής αλλαγής, λογίζεται ως μια κανονιστική μεν, αλλά μη ρεαλιστική δε θεωρία. Ήδη, η πολιτική θεωρία θεραπεύει το πεδίο των ιδεών, το πεδίο των ιδεοδών συγκροτήσεων, των άλλων ιδανικών, των τοπικών κατασκευών, οι οποίες παρέχουν οράματα, αλλά παίρνουν πολύ από την πρακτική τους υλοποίηση. Και από την άλλη πλευρά, είναι ο κόσμος της επιστήμης, της τεχνοκρατίας, της εμπειρογνωμοσύνης, της αξιολογικής ουδετερότητας, ο οποίος κινείται σε άλλους ρυθμούς σε σχέση με τη θεωρία και λέγεται πως διατηρεί μια πιο αξιόπιστη σχέση με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Η εμπειρία του πρώτου εξαμήνου του 2015 μας έδειξε ότι αυτό είναι λάθος. Και είναι λάθος όχι μόνο γιατί στον κόσμο της επιστήμης επικρατούν άλλου τύπου προγραμματισμοί, αλλά και γιατί το περιεχόμενο της πολιτικής θεωρίας μπορεί να είναι το αποτέλεσμα επιστημονικής σκέψης, επιστημονικής πειθαρχίας, επιστημονικής μεθόδου. Να είναι εξίσου αξιόπιστο με την εμπειρογνωμοσύνη ενός ειδικού. Σημείο 6 και τελευταίο. Με βάση όλα αυτά, θα ήθελα κλείνοντας να καταθέσω κάποιες σκέψεις για τις κατευθύνσεις της αριστερής πολιτικής θεωρίας υπό το βάρος της κυβερνητικής μας εμπειρίας. Συνήθως,
Η αριστερά μιλούσε για την πολιτική, δίνοντας έμφαση αφενός στην τεκμηρίωση της κοινωνικής αδικίας που θεμελίωνε το αίτημά της, αφετέρου στη διαδικασία της ανόδου στην εξουσία, αν π.χ. θα ήταν επαναστατική ή μεταρρυθμιστική. Υποτιμούσε το θέμα τι κάνουμε στην εξουσία, πώς διαχειριζόμαστε τις αδράνειες και τους περιορισμούς του κράτους, πώς υλοποιούμε ένα μετασχηματιστικό πρόγραμμα, πώς προετοιμαζόμαστε για την άνοδο στην εξουσία, πώς συνδυάζουμε μια πολιτική για το τι με μια πολιτική για το πώς. Όσοι, και ο Μπαλτάς ήταν μεταξύ αυτών, θέταμε κάποια τέτοια ερωτήματα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, δεν βρίσκαμε καμία ανταπόκριση. Όχι λίγες φορές και μόνο πια τύπωση τέτοιων ερωτημάτων ή αναφορά σε ανάγκη μιας βίαιης ορίμανσης για την προετοιμασία ενώπιση των επερχομένων νέων ευθυνών, αντιμετωπίζονταν ως υπονόμευση του ριζοσπαστισμού. Η κυβερνητική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει λοιπόν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να στοχαστούμε πάνω στην κυβερνητική εμπειρία και να δούμε πόσο αυτή μπορεί να τροφοδοτήσει την αριστερή σκέψη. Τι κάνεις όταν σε απειλούν με άτακτη χρεοκοπία? Τι κάνεις όταν το αριστερό εγχείρημα απειλείται να θαυτεί, άγνωστο για πόσο, κάτω από ένα σωρό κοινωνικών ερειπίων? Πώς αντιμετωπίζεις μια εχθρική γραφειοκρατία? Πώς αναδιατάσσεις τη σχέση σου με τα κινήματα και πώς εντάσσεις την προβληματική του στη δική σου προβληματική? Τι είδους θεσμούς, σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών θεσπίζεις? Πώς εντάσσεις στρατηγική σου το διεθνή σχετισμό και πώς διανύγεις ρογμές? Πώς οργανώνεις την προετοιμασία των στελεχών σου και τη δική σου τεχνοπολιτική δομή και κατάρτιση? Πώς διατηρείς μια διαλεκτική τακτική στρατηγική που δεν θα υπονομεύει τη δεύτερη έναντι τη πρώτη? Πότε υποχωρείς, πότε συμβιβάζεσαι? Πώς ορίζεις τη στιγμή που μετά θα είναι αργά και το πριν θα είναι ανώριμο? Πώς καλλιεργείς έναν τρόπο άσκησης εξουσίας, το οποίο θα είναι διακριτά αριστερό? Από την άλλη πλευρά, ή πάλι μέσα στους κυβερνητικούς θεσμούς, δεν έχει μια αναπότρεπτη έκφραση. Δεν είναι απαραίτητο ότι μια ήττα ή μια οξυστοχώρηση δημιουργεί μια γραμμική πορεία προς την κρατικοποίηση ή τη μετριοπάθεια. Ούτε η τακτική μετριοπάθεια αποκλείει και μια εκ νέου ριζοσπαστική στροφή. Ή πάλι μέσα στους θεσμούς έχει αυτή τη δική της χρονικότητα, η οποία δεν ταυτίζεται με τη χρονικότητα του κόμματος ή του κινήματος, αλλά είναι μια χρονικότητα που επιβάλλει τους ρυθμούς της. Πρέπει να μάθουμε αυτούς τους ρυθμούς και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε με τρόπο μετασχηματιστικό εντός αυτών. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στο κράτος και το κυριότερο, δεν πρέπει να απορρίπτουμε θεμελιακά τη δυνατότητα μιας αριστερής κυβέρνησης. Ο πολιτικός αναχωρητισμός έχει εν τέλει βαθιά αντιπολιτικά χαρακτηριστικά. Για να διαρευνήσουμε απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, χρειαζόμαστε μία μέθοδο, έναν ανοιχτό τρόπο σκέψης και μια αίσθηση καθήκοντος για τις επόμενες γενιές. Το θέμα δεν είναι υποκειμενική δικαίωση. Το θέμα είναι να βγουν χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον. Το έργο του Μπαλτά είναι ένα πολύτιμο εφόδιο για αυτό το έργο, στο οποίο ο ίδιος ο Μπαλτάς έχει πολλά να συνεισφέρει. Ευχαριστώ.